Στα πλαίσια της ανάδειξης του Δήμου Θερμαϊκού, διοργανώθηκε τριήμερο εκδηλώσεων με θέμα το ψάρι και τα καθαρά νερά. Η βραδιά κύλησε ομαλά, με πολλούς επισκέπτες να τιμούν την εκδήλωση, ανάμεσά τους και ομογενείς φοιτητές από τη Βοστόνη. Η διατροφολόγος κυρία Γούτα μίλησε για τη μεσογειακή διατροφή. Ο σεφ κύριος Αλεξίου μαγείρεψε μία νοστιμότατη ψαρόσουπα. Μαργούλα, ήταν μου μαργούλα, να σου παίζω φίνο παραμά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Επιβατών χόρεψε θρακιώτικους παραδοσιακούς χορούς. Και φυσικά, ο μπουφές με τα υπέροχα εδέσματα από τα τοπικά ταβερνάκια και οι νοστιμότατοι λουκουμάδες μηχανιώνας από τον κύριο Μαργαρίτη ήταν έτοιμοι να προσφερθούν. Ο Δήμος Θερμαϊκού με χιλιόμετρα αμμώδους παραλίας, γαλάζιες σημαίες, φυσικό πλούτο, παραγωγή φρέσκου ψαριού είναι ο πιο κοντινός προορισμός για κάθε επισκέπτη και τουρίστα. Τα νερά μας είναι πεντακάθαρα, έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες και ευελπιστούμε να έρθουν ακόμη περισσότεροι. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε σαν μέρος κανένα μέρος στην Ελλάδα, ούτε καν τα νησιά. Έχουμε 50 χιλιόμετρα ακτογραμμής με πανέμορφες παραλίες, πεντακάθαρα νερά και με βραβευμένες γαλάζιες σημαίες. Οργανωμένα beach bar σε πολλές παραλίες μας και βέβαια να φτάσω στα ταβερνάκια μας, τα οποία δυστυχώς λόγω της κρίσης έχουμε μία πτώση όπως όλη την Ελλάδα, όμως εμείς τα τονίζουμε για τον εξής λόγο, γιατί δεν χρησιμοποιούν τυποποιημένα προϊόντα. Εδώ τα ταβερνάκια μας χρησιμοποιούν τοπικό κρασί, τοπικό τσιπουρό, τοπικά προϊόντα. Το μαγαζί μας είναι το Ραβαΐσι, είναι ανάμεσα στην Περαία και στο Μαξέ, παραλία, ήλιος, θάλασσα, μουζάκι. Το πρώτο Fish and Sea Days πραγματοποιήθηκε από την τουριστική επιχείρηση Θερμαϊκού σε συνεργασία με πολιτιστικούς, αθλητικούς και εθελοντικούς φορείς της περιοχής.